τα διαλογητήρια, για παράδειγμα, της Πέλλας, που λειτουργήσαν ως υγειονομικές βόμβες, τα δεκάδες κρούσματα που έχουμε σε χώρους του εμπορίου, άλλων βιομηχανιών και που μόνο μετά από την παρέμβαση των σωματείων γίνονται πολλαπλοί έλεγχοι και τεστ. Μπαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι σε καραντίνα και παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Έχουμε το παράδειγμα του ΟΑΣΤ, που οι επιβάτες στηβάζονται σαν τις σαρδέλες. Ο κορονοϊός σε αυτούς τους χώρους έκανε θράψη και όχι στα μικρά καφέ και καφενεία, ούτε στις ταβερνούλες και τα μικρά μαγαζιά, εστιατόρια, όπως θέλουν να μας πείσουν ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης που γίνονται παπαγαλάκια. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις ίδιες τις καταγγελίες των υγειονομικών, το δημόσιο σύστημα υγείας έμεινε αθωράκιστο, χωρίς ενίσχυση ή με μπαλώματα. Ταυτόχρονα, ζήσαμε τον τραγέλαφο να ανοίγουν τα σχολεία δήθεν με ασφάλεια, αλλά με 27 τμήματα, με τις ίδιες ή και λιγότερες καθαρίστριες, με τους εκπαιδευτικούς, να μην είναι όλοι από την πρώτη μέρα στο σχολείο. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, ούτε από ανικανότητα, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Δεν τα έπραξαν γιατί ιεράρχησαν άλλα πράγματα, έκαναν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Αυτές εκφράστηκαν με τεράστια κονδύλια που μοιράστηκαν στους μεγάλους επιχειρηματίες, μέσα από μια σειρά ελαφρύνσεις και προγράμματα στήριξης. Εκφράστηκαν με παραφορτωμένα καράβια και αεροπλάνα προς στέρψη των εφοπλιστών, των ακτοπλοϊκών εταιριών και των μεγαλοξενοδόχων. Επίσης, εκφράστηκαν με σφαγιασμό των μισθολογικών, ασφαλιστικών και άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων, με τον βομβαρδισμό των υπουργικών αποφάσεων. Είναι πρόκληση, λοιπόν, η κυβέρνηση να λέει ότι εκείνη κάνει ό,τι μπορεί και να κουνάει το δάχτυλο της ατομικής ευθύνης. Τι άλλο να κάνει όμως η κυβέρνηση? Αντί για ικανοποίηση των ετοιμάτων των σωματείων από αυτά που έχουν διαρρεύσει τον τύπο, προχωρά στα εξής. Στην αύξηση των ωρών, των νόμιμων υπερωριών, που συμπαραλιάζει το σταθερό εργάσιμο χρόνο και τη διευθέτηση του χρόνου δουλειάς μέσα στο εξάμηνο, που θα αυξήσει την απληρωσιά και θα ρίξει ακόμα πιο κάτω μισθούς και μεροκάματα. Στην καθολική κατάργηση της Κυριακής Αργίας. Φέρνουν έναν επιπλέον νόμο για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, που καταργεί τις γενικές συνελεύσεις, τη συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτές και ορίζει την ηλεκτρονική ψηφοφορία ως προϋπόθεση για λήψη απόφασης για απεργία. Αλλά ακόμα και αν παρθεί μια τέτοια απόφαση και αμελήσει εντός εισαγωγικών ο εργοδότης να πατήσει το κουμπί για λογαριασμό του εργαζόμενου, έρχεται ο καθορισμός προσωπικού ασφαλείας, που για ορισμένες περιπτώσεις, όπως τις πρώην δέκο, στις μεταφορές στα λιμάνια και αλλού, θα ξεπερνά ακόμη και τον αριθμό των εργαζόμενων ολόκληρης της βάρδιας. Και αν ακόμα και μετά από αυτά γίνει κατορθωτό να κηρυχτεί απεργία, τότε έρχεται η ομή καταστολή, γιατί όχι μόνο καταργείται η απαγόρευση πρόσληψης απεργοσπαστικού μηχανισμού από την εργοδοσία, όπως προέβλεπε ο νόμος 1264, έτσι όπως το ξέρουμε όλοι, αλλά στο εξής, η περιφρούρηση των απεργιών θα είναι ποινικό σχολάσιμη πράξη και θα καθιστά παράνομη την ίδια την απεργία. Ούτε οι συλλογικές συμβάσεις έμειναν έξω από τον εξυγχρονισμό της κυβέρνησης, αφού το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης θα αναγνωρίζεται μόνο στα σωματεία που έχουν παραδώσει ψηφιακά τα μητρώα τους στο κράτος και στην εργοδοσία. Δηλαδή, για να λειτουργεί κάποιο συνδικάτο, θα πρέπει να αποδεχτεί το φακέλωμα. Η καταστολή και ο αυταρχισμός είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη. Για παράδειγμα, χτες μόνο, σε μια σειρά πόλεις της χώρας, τα συνδικάτα του κλάδου του τουρισμού και του επισιτισμού πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις για όλα τα ζητήματα αιχμής, τόσο σε κλαδικό όσο και σε γενικό επίπεδο. Το ίδιο πράξαμε και στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας όλα τα μέτρα με αποστάσεις, μάσεις κλπ. Με το που πατήσαμε το πόδι στο μέρος της κινητοποίησης μας, προσέγγισε η αστυνομία δηλώνοντας μας ευθαρσώς ότι οι συγκεντρώσεις απαγορεύονται. Την κινητοποίησή μας προφανώς και την κάναμε και θα συνεχίσουμε τη δράση μας. Η ειρωνία όμως είναι ότι στη συγκέντρωση ήμασταν μερικές δεκάδες εργαζόμενοι σε μια έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων με αποστάσεις άνω των 3 μέτρων μεταξύ μας. Ήμασταν, με λίγα λόγια, ο ίδιος ενδεχομένως και μικρότερος αριθμός ανθρώπων που στηβάζεται σε ένα λεωφορείο. Για την κυβέρνηση, λοιπόν, δεν είναι ο συνωστισμός στα λεωφορεία το πρόβλημα, αλλά οι κινητοποιήσεις που τηρούν και όλα τα μέτρα αποστάσεων και υγιεινής. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η έξαρση του αυταρχισμού είναι το ότι οι ίδιοι γνωρίζουν τη δυσαρέσκεια που επιφέρει η πολιτική τους. Παίρνουν τα μέτρα τους προκειμένου να μπορέσουν να γονατίσουν όσους θα επιδιώξουν να αντισταθούν, όσους σηκώνουν κεφάλι. Είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ, τουλάχιστον για τη σημερινή γενιά, ότι οι πολιτικές τους επιδιώξεις είναι ένα και το αυτό με την καταστολή, το χτύπημα των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τι πρέπει να κάνουμε εμείς που είμαστε οργανωμένοι στα σωματεία, τι πρέπει να κάνουμε ως εκλεγμένοι σε δουσού κτλ. Έχουμε την πείρα από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες σε χώρους δουλειάς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τις συνθήκες δουλειάς, παρεμβάσεις στον ΟΑΣ για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρωτοβουλίες για τις εξελίξεις στη Μεσόγειο, για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, των μπράβων δηλαδή της εργοδοσίας. Δικάστηκαν οι συγκεκριμένοι, δεν σημαίνει ότι τελείωσε και ο πόλεμος με το φασισμό, μιας και η μήτρα που το γεννάει παραμένει ενεργή. Όπως επίσης, επιβεβαίνω ότι η ειρήνη και η ασφάλεια θα υπονομεύεται συνεχώς από ολικοσυμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι οι ίδιοι οι κατά τα άλλα προστάτες μας, οι οποίοι ενισχύουν την αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Ενθαρρύνουν την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο δράσης της για παραπέρα κερδοφορία. Οι πηγές ενέργειας, οι δρόμοι του εμπορίου, όπως ποτέ δεν αποτέλεσαν άλλωστε βάσεις για την ευημερία των λαών, γίνονται πεδίο σφοδρών συγκρούσεων για το ποιος από τους μονοπωλιακούς ομίλους θα πάρει το πάνω χέρι σε βάρος όλων των λαών της περιοχής και γενικότερα. Όλη αυτή η πείρα είναι πολύτιμη. Εντοπίσαμε αδυναμίες, τις οποίες έχουμε και ποτέ δεν τις κρύψαμε. Κάθε άλλο, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναμετρηθούμε με αυτές. Μάθαμε να προσαρμόζουμε τη δράση μας σε νέες συνθήκες, να μην μπαίνουν φραγμός ή όποιες νέες καταστάσεις. Θέλουμε να την κάνουμε αντικείμενο κοινού προβληματισμού αυτή την πείρα. Επιδιώκουμε η σημερινή μας σύσκεψη να παίξει και τέτοιο ρόλο. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Όχι ότι το κάναμε ποτέ. Το θέμα είναι για το πώς αυτή η πείρα και αυτά τα δεδομένα θα συμβάλλουν στο να προχωρήσουμε πιο δυνατοί, πιο μαχητικοί. Θεωρούμε ότι μπροστά στο νομοθετικό έκτρωμα της κυβέρνησης, που θα κατατεθεί μέσα στο Νοέμβριο, πρέπει να διαμορφωθεί ένα μεγάλο πλατή απεργιακό μέτωπο. Να μπει, να διατρανωθεί παντού ότι αυτό το έκτρωμα πρέπει να αποσυρθεί. Να διεκδικήσουμε πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του Δημοσίου Συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να ανοίξουν όλες οι δημόσιες δομές υγείας που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, επίταξη των ιδιωτικών διαγνωστικών για μαζικά δωρεάν τεστ στον πληθυσμό και των ιδιωτικών ΜΕΘ. Κανένας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Καμία μείωση μισθού, απώλεια του εισοδήματος των εργαζομένων. Κατάργηση των πληστηριασμών των κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ομαλή και με ασφάλεια η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα. Ήδη υπάρχουν σωματεία που έχουν πάρει απόφαση για να απαντήσουν με απεργία σε μια τέτοια εξέλιξη. Να αναφέρω εδώ, συνάδελφοι, ότι και το Συνδικάτο Επισητισμού και Τουρισμού έχει πάρει τέτοια απόφαση. Δεν φτάνει αυτό. Το θέμα αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να συζητηθεί από αύριο σε πολλούς χώρους εργασίας, σε όλα τα διοικητικά συμβούλια. Να συζητηθεί μαζί με τα οξυμένα προβλήματα του κάθε χώρου πώς θα οργανωθεί αυτή η απεργία από τους ιδίους τους εργαζόμενους και δεν θα είναι μια τοφεκιά στον αέρα. Ξέρουμε τη στάση των ηγεσιών σε ηγεσία που θα σφυρίξουν αδιάφορα ή την τελευταία στιγμή και κάτω από την πίεση μπορεί και να ψηλήσουν κάτι για κινητοποίηση. Ξέρουμε όμως ότι και μέσα στους εργαζομένους υπάρχει ανησυχία, αναβρασμός. Μπορεί να μετατραπεί σε αγωνιστική δράση. Επιπλέον, προτείνουμε όλη αυτή την περίοδο τα σωματεία μας να μείνουν ανοιχτά, γιατί γνωρίζουμε από την πρώτη περίοδο θα πολλαπλασιαστούν η αναστολή, η απληρωσιά, ακόμα και οι απολύσεις. Να μην αφήσουμε κανέναν εργαζόμενο απροστάτευτο. Επίσης, για να ολοκληρώσω με την εισήγηση, συνάδελφοι, να πούμε ότι στη συνέχεια θα διαβάσουμε και ένα ψήφισμα το οποίο έχουμε φέρει και το οποίο είναι άμεσο προσκύτηση. Επομένως, στις όποιες τοποθετήσεις, αν υπάρχει κάποια διαφωνία, ένσταση να υποθεί. Τελειώνοντας με την εισήγηση, να πω και το εξής. Υπάρχουν αρκετά σωματεία που ήδη δηλώσαν ότι θέλουν να κάνουν παρέμβαση στη σημερινή μας συζήτηση. Κατά τη γνώμη μας,
Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από άλλα σωματεία, όπως για παράδειγμα από το λιμάνι και αλλού, οι οποίοι και πείρα έχουν και μπορούν να συμβάλλουν στη σημερινή μας συζήτηση για να γίνει όσο πιο ολοκληρωμένη αυτή η δουλειά η οποία θέλουμε να γίνει. Συνάδελφοι, προχωράω στο ψήφισμα το οποίο προτείνουμε εδώ τα σωματεία μας να, ας πούμε, εκφράσουν τη συμφωνία τους ή όχι. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις χθες την επιβολή τοπικού lockdown στο νομό Θεσσαλονίκης για την έξαρση των κρουσμάτων στο νομό και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Δεν φταίμε εμείς. Ό,τι περνούσε από τα χέρια μας ως εργαζόμενοι στα πλαίσια ατομικής προστασίας, το κάναμε. Όλα τα προηγούμενα χρόνια πληρώναμε στο ακέραιο τις ασφαλιστικές μας εισφορές, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας στο επίπεδο της υγείας, της ασφάλειας, στη δουλειά. Η ευθύνη βαραίνει την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Τα παραδείγματα δεκάδων κρουσμάτων, η προσπάθεια απόκρυψης τους, η απουσία δωρεάν τεστ COVID και τακτικών απολυμάνσεων στους χώρους δουλειάς, σε συνδυασμό με την τραγική κατάσταση στα νοσοκομεία και τα αστικά λεωφορεία, τον συνωστισμό στα σχολεία μας, έχουν φέρει σε αυτή τη θέση. Φαίνεται λοιπόν ποιος είναι τελικά ο υπαίτιος. Την ίδια στιγμή όμως δείχνουν αποφασιστικότητα και είναι έτοιμοι να νομιμοποιήσουν τις απλήρωτες ώρες δουλειάς που θα δίνονται σε ρεπό όποτε θέλει ο εργοδότης. Χτυπούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Βάζουν εμπόδια στην οργάνωση και αντεπίθεση των εργαζομένων μέσα στα σωματεία. Αναρωτιόμαστε γιατί εν μέσω πανδημίας κυβέρνηση και εργοδοσία δείχνουν τέτοια ετοιμότητα και οργάνωση όσον αφορά τα δικαιώματά μας και την οργάνωσή μας. Μήπως αυτό είναι που φοβούνται? Η πανδημία χτυπά τους πάντες, αλλά η διαχείρισή της παίζει στα ζάρια την υγεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Η ατομική και συλλογική ευθύνη για τους εργαζόμενους είναι να προστατέψουμε την υγεία μας, τα δικαιώματά μας, τις οικογένειές μας. Όλο το αναγκαίο νομίμου και όλα αυτά είναι το πλαίσιο, έτσι, το οποίο βάλαμε συνάδελφοι και εισηγητικά, για να εξοικονομήσω χρόνο, να πούμε ότι αν ενδεχομένως δεν υπόθηκε, ότι ζητάμε προφανώς μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους, στις δομές υγείας, στους εργασιακούς χώρους, σε κλειστές δομές κλπ. Κανένας μόνος του, όλοι μέσα από τα σωματεία μας μένουμε δυνατοί και όχι σιωπηλοί. Αυτό ήταν το ψήφισμα, συνάδελφοι, το οποίο προτείνεται. Αυτά από εισηγητικά.